Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, κύπελο ανάμεσα στους Σαλόνιτς και τους Leftovers. Δεν έχει. Δεν είναι. Την προηγούμενη φορά δεν ήταν. Μάλλον δεν έχουν αφήσει, το έχουν πάρει. Λοιπόν, Τζάμπολ, κύπελο, Sonic Arena. Με τα μπλε, the leftovers, με τα γαλάζια, πορτοκαλί, αλλά New York, ανοίξει Salonic. Εδώ, ωραία κίνηση και βολές για τον παίκτη των leftovers, τον παίκτη με το νούμερο 13. 13 λέει φανέλα, τώρα τι ισχύει είναι Αλωνού Παπαδακέλιο, ναι, είναι ο Μπαρμπαρούσης Δημήτρης. Λοιπόν, Χατζηγεωργίου με το 2, Χούρη με το 3, Μπαρμπαρούση με το 13, Τουνιάρης με το 14, Τρανίδης 88, Ζαφιάκος με το 66, Χρυσοστομίδης με το 69 και Βαρδάκας οι 8 των The Leftovers για τους Salonics. Κεραμιδάς 11, Κατσαούνι στο 0, 14 του Τσάρις, Τσούτσάρις με συγχωρείτε, Τέγος με το 17, Στεριόγλου με το 20, Παπαγιαννής στο 24, Δημητριάδης με το 30 και Λιούκας με το 55. Χωρίς χώρα ακόμα. Θα δούμε ένα ωραίο μάτι για τις δύο ομάδες. Άστοχες στις πρώτες επιθέσεις της δύο ομάδες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Sonic Arena. Πρώτο καλάθι για τους Salonics, οι οποίοι έχει μπει και μια βολή. 2-1 το σκορ. Και υπάρχει φάουλ τώρα εδώ πέρα. Αλλαγή για τον Δημητριάδη, ο οποίος θα πρέπει να προστατευτεί, οπότε έχει δύο φάουλ ήδη. Βολές για τον Παπαρούση, ο οποίος και πριν μπήκε στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 3-2-2-2. Θα πάρει το rebound ο Παρδακάς. Νέα επίθεση για τους leftovers. Από το σπίτι του Χατζηγεωργίου Κλεωμένης θα κάνει το σκορ 2-5. Προσαρμογές, leftovers, εδώ βλέπουμε μια ωραία πάσα, σουτ 2 πόντων. Γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Νέο καλάθι για τους leftovers, οι οποίοι έχουν μπει δυνατά, 2-7. Να αντιδράσουν οι Salonics. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι σίγουρα. Δύο 7 και 20. Για τη λήξη της πρώτης περίοδου θα κλέψουν οι Salonics. Θέλω να φύγουν στον εκβιασμό 2-2. Θα στοχίσουν όμως, θα έχω τελείωμα. Στον ευνηδιασμό ο Χατζηγεωργίου, ο οποίος θα βρει τρόπο να σκοράρει και θα δώσει αέρα 7 πόντους στην ομάδα του. Σαλόνικ θέλουν να απελήσουμε τρίποντο.
Προσπαθούσε να πάρω και το rebound, αλλά είναι άστοχη. 2-9. Έχει πολύ δρόμο σίγουρα ακόμα το match. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα και νέο καλάθι. Αυτή τη φορά με τον Χρυσοστομίδη, ο οποίος πήρε την μπάλα εκεί που ήθελε και τώρα 2-11. Σαλόνιξ πήγε, έχουν να αντιμετωπίσουν ζώνη, εδώ όμως υπάρχει φάουλ. Ρουβαρδέκα. Δύο 11 το σκορ, μειώνουν με τον... Διαματόπουλο η Σαλόνιξ. 55 λέει. Α, ναι, συγγνώμη, διορθώνω. Το Λιούκα Κωνσταντίνο. Τέσσερα, 3-11. Μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες, 11-3 το σκορ. Αθλητικότατες και οι δύο, κύπελο. Μας μίλησαν νωρίτερα ο Θάνος Δημητριάδης και ο Θεμιστοκλής Χρήστος Τομίδης. Και το σκορ γίνεται 6-11. Μειώνουν οι... Σαλόνιξ, αρκετά αδυνατή ομάδα, Βαρδάκας, τριών πόντων, θέλει να αντίσει, αλλά είναι άδικος, ανανεώνουν οι δελεπτοβές. Θα κόψει ωραία ο Βαρδάκας, αλλά θα χάσει την μπάλα, ακριβώς σε συνδυασμό, η ομάδα των Σαλόνιξ. Το 11, έχουν κυλήσει 5 λεπτά, βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι σίγουρα. Στο τριών πόντων από το Χατζηγεωργείο, ο οποίος έχει μπει ζεστός και δίνει λύσεις. Ωραίο μάτσος τώρα, τις δύο ομάδες να σκοράρουν, να παίζουν καλές άμυνες και να ισοφαρίζουν εδώ οι Σαλόνιξ με τον Τέγο Φίλιππο. Το μπουμπούνισε από την γωνία. Έντεκα-δεκατρία, μη συγχωρείτε. Ξανά σε ενδιασμό η Σαλόνι, σε θέση offside. Θα σκοράρει. Το σκορ είναι 13-13. Με αλλοκαλύπτει σε ζώνη και η Σαλόνι. Αρκετά παραγωγικό το μάθη και την επίθεση. Έχει πόντιο τώρα. Άστοχη Σαλόνιξ. Επειδή θα πάρω όμως στη συνέχεια το φάουλ, 3 και 26. Τέσσερα 13 από τον Κωνσταντίνο Λιούκα. Πήραν το προβάδισμα, ύστερα από ώρα η Σαλόνιτς. Το κόβει ωραία, ο Παπαρούς θα πάρει και το rebound, Μάκη. 13-14 μπροστά η Σαλόνι. Στο τριών πόντο να το πω, μακρινό rebound για τον Χατζηγεωργίου.
πόντων, άστοχο. Από το νούμερο 56 τον... Εντάξει, όχι 56, τον Στέλιο Στασιάκο. Σονικά Ρίνα. Τα δύο ομάδες, 2 και 14 για την πρώτη περίοδο. Θα πάρει ο Βαρδάκας, θα πετάξει την μπάλα. Δεν θα προλάβει όμως να κάνει κάτι παραπάνω. Θα έχουν νέα επίθεση όμως οι Leftovers. Δύο συνεχόμενες ανανεώσεις, 2 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Σε ζώνη Σαλόνιτς, 1,5 πόντων, άστοχο. Γρήγορο μάτς, αρκετά εντυπωσιακό, ωραία κίνηση εδώ από τον Λιούκα και καλάθι. 16-13. Σαλόνιτς τρέχουν ένα σερί 14-2. Χάνανε με 2-11. 2-2 τα φάουλ, 1,5 λεπτό. Καλή άμυνα εδώ πέρα. Καλή συνεργασία Βαρδάκα και Μπαρμπαρούση. Με το καλάθι να μπαίνει. Καλή. Καλή είσαι. Ενώ ήταν και ενισχύσεις για τους Leftovers. Έστω και αργοπορημένα. Νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Σασιάκο. Ωραίο μάτς, 16-18 πάνω κάτω η μπάλα. Θα πάρω την μπάλα οι Leftovers. Δεν είχατε μάτς. Για εθνική. 16-18, 16 δεύτερα για τους Leftovers. Θα μείνει χρόνος και για τους Σαλόνιτς. Βλέπουν οι Σαλόνιτς να αφήσουν ενδιασμό. Προσπάθησαν να κάνουν πόλου, δεν το βρήκανε. Ωραία εντυπωσιακή φάση, αλλά θα είναι άφηση οι Σαλόνιτς. 6,6 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Αρκετά δυνατές οι μονομαχίες. Τελευταία επίθεση για τους Σαλόνιτς. Εδώ πέρα χάθηκε η μπάλα, αλλά δεν πήγε το καλάθι. No look πάσα, πετάει την μπάλα. Ο Μπαρμπαρούς πήγε να βάλει ένα μακρινό σούτ, αλλά δεν τα κατάφερε. 16-18. Λοιπόν, 16-18. Ένα φλότερ εδώ. Του Σαλόνιτς οι οποίοι κάνουν το σκορ 16-20. Είστε και ο Χούρι να ενισχύσει σε ζώνη Σαλόνιτς. Περνάει ωραία. Ο Χρυσοδομίτης έκανε ένα ζογκλερικό εκεί πέρα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει καλό σουτ. Να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι της Σαλόνιτς. Λούκας νέο τρίποντο, ήταν άστοχο. Μπάλα για τους Leftovers. Λέω κορδέλα, κλαίω. Ωραία προσπίση εδώ πέρα. Θέλω να ανοίξει την άμυνα του Σαλόνιτς, αλλά έχει πατήσει η γραμμή. Μέχρι. 18-18. Κοντά οι δύο ομάδες. Θα πούμε στον ενδιασμό οι Leftovers. Υπάρχει φάουλ, νομίζω ότι είναι δύο βολές.
κάτω τελικά δεν είναι διαιτητές. Το 40 για το ημίχρονο. Ωραίο μάτσο ανάμεσα στις δύο ομάδες για το κύπελο. Το Ζωμίδη θα πρέπει να δει το χρόνο. Φούρι με την μπάλα, κακό σουτ. Θα πάρει ο Λιούκας. Θέλει να τρέξει την ομάδα του που διατηρεί την ισορροπία του παρά το πέσιμο. Λιούκας θα πάει μέχρι μέσα, άστοχος. 8 λεπτά για το ημίχρονο. Τριών πόντων για τους λεφτόβες είναι άνθρωπο. Ακόμα 8 λεπτά. Ωραία συνεργασία εδώ στο σαλόνι, θα είναι άνθρωποι. Θα ανανεώσουνε. Αλλάζουν αρκετές φάσεις, τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει να δουν τον χρόνο και να σουτάρουνε. Του τριών πόντων στην εκπνοή. Καλή κυκλοφορία παρόλα αυτά της μπάλας. Τρεις αλλαγές ετοιμάζουν οι leftovers για να πάρουν ανάση κάποιοι βασικοί. Με 8 παίκτες και οι δύο ομάδες. Σε ζώνη για να πάρουν και ανάση εδώ. Πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε. Μπάλα για τους Σαλόνικς, οι οποίοι γύρισαν το 2-11. Τώρα είναι 18-18 όλα. Σεζόνι πάντα δύο ομάδες. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Θα κοπεί ψηλά από τον Μπαρμπαρούσιο Τούτσαρης. 7 και 3 για το ημίχρονο. 9 δεύτερα για τους Σαλόνι. Θέλουν να αποστάρουν την μπάλα με τον Λιούκα. Θα δει ωραία ακροβολισμένο τον Τεγό, ο οποίος όμως θα κάνει κακό. 6 και 55. Πάει μέχρι μέσα ο Σάββος Αντωνιάτης και ασκοράρει. Καλά ύστερα από ώρα για τους leftovers. 18, 26 και 41. Με τα άσπρα πορτοκάλι οι Σαλόνικς και με τα μπλε πορτοκαλί οι Leftovers. Εδώ θα σκοράουν και οι Σαλόνικς, 20-20, ωραίο μάτς. Μπασκετικές και οι δύο ομάδες. Θα δούμε ποιος θα είναι τελικά νικητής. Ακόμα 6 λεπτά για το ημίχρονο. Εδώ πήγαν να παίξουν μέσα στο ζωγραφιστό οι Σαλόνικς, αλλά οι Leftovers, αλλά οι Σαλόνικς αμήθηκαν σωστά, τώρα θα πάρουν και το rebound, θέλουν να τρέξουν, ε. Ο Λιούκας πάει σε ένα coast to coast, το βγάζει στον Τούτσαρη. Πάνε σε set επίδεση, σου τρίων πόντων, όχι προσποιείται, κόβει ωραία το νούμερο 17 και ένα σκοράρι. Φίλιππος Τέγος, Φελίπε, όπως είναι το παρατσούκλι του. Είναι απλό το μπάσκετ, όταν κόβεις κάθετα κυκλοφορούν καλά την μπάλα της, και τότε θα βγει και καλή επιλογή. 22-20, 5 και 33 για τη λήξη της δεύτερης περιόδου και του χρονού. Εδώ οι λεπτόμες θέλουν να αφούσουν και δίνουν το χούρι. Θα αρχίσει όμως σε ένα φαινομενικά εύκολο μπάσκετ. Και δίζει φάουλ. Αλλαγή για τους Σαλόνικς. Νέο καλάθι. Λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. Λεπτόμερες ψάχνουν κάποια απάντηση. Θα περάσει την μπάλα στον Μπαρμπαρούση. Πέρασε και ο παίκτης με το νούμερο 69, όχι, με τον 88, ο Τρανίδης.
25-22. Τον ανανεώσουν οι Σαλόνιτς. Το κυσουγείο στο τρίποντο. 26 εμάς, 22 την παραμετρή. 25. Είναι 22 το σκορ, σύντρινο πόντων, 25. 4 λεπτά. Οι δύο ομάδες πάνω κάτω, θα έλεγα ότι είναι ισοδύναμες. Στον τριών πόντο να απαντούν οι Σαλόνιτς. Όχι, δίποτο. Πατούσε γραμμή. Ο Playmaker. 27-25. Με προσαρμογές στη ζώνη. Οι Σαλόνιτς. Στον τριών πόντο του Μπαμπαρούση. Μάτσα ακόμα, 3 λεπτά για το ημίχρονο. Σαλόνις θέλουν να απαντήσουν και θα καταφέρουν. Ήταν time out, leftovers, 29-25, σε λίγο και πάλι μαζί. 3 λεπτά, 29-25, εδώ κερδίζουν foul οι leftovers. Παθανασίου για τα Jordan. 29-25, 2-51. Παντούν οι leftover, 29-27. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς να προδιαγράψεις ποιο θα κερδίσει. Θα κερδίζουν φάουλ με τον Λιούκα, Σαλόνιξ. Το μυαλό μου στον Κέμπ και τον Πέιτον. Για τους παλιούς. Στους τριών πόντων για τους Σαλόνιτς, οι οποίοι ας το πούν. Θέλω να βγούμε με μια πάσα σε βιασμό. Leftovers, εδώ υπάρχει. Τι έχει δοθεί. Φάουλ, εξαιρετικό, σωστή νομίζω, είναι η υπόδειξη των διαιτητών. Δύο και 20 για το ημίχρονο. Τον πάτα οι δύο ομάδες και για λόγους οικονομίας δυνάμεων, μιας και είναι από 8 παίκτες δύο ομάδες. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ πέρα. Δύσκολο. Και το σκορ γίνεται 31-27. 1-55 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν είναι καλό το τελείωμα ο Αντωνιάδης. Θα ανανεώσουν όμως leftover. Υπάρχει φάουλ συνέχεια. 3-3 τα φάουλ, ακόμα ένα έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Μπάλα είναι από πλάγια. Το δίλεπτο, περνάνε ωραία την μπάλα, κάτω το καλά, καλά είναι κακό το τελείωμα. Μετά το φάουλ των leftovers, τη διεκδίκηση της μπάλας. Ακόμα 1-38. Δύο ομάδες που έχουν και τα φάουλ τους. Έχουν ένα ολόκληρο μήχρονο ακόμα να παίξουνε. Σαλόνι θα σκοράρουνε. Θα ξεφύγουν με 6. 1-17 για ένα πολύ ωραίο μάτσα, μη τι άλλο. Θέλω να απαντήσουμε τρίποντο, αλλά ήταν άστοχος ο Αντωνιάδης. Ένα λεπτό ακόμα για τη λήξη της αναμένης του Λούκα. Θέλει να ανοίξει την άμυνα.
των leftovers, αλλά η πάσα δεν θα πάρει την επιθυμητή κατάληξη. Ακριβώς ένα λεπτό και ένα δεύτερο. Θέλω να τρέξουν leftovers στο transition. Ο Νιάς πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει και το rebound, υπάρχει foul, δύο βολές. Άντα 6-27 ξεφεύγουν οι... Σαλονίτς. Ακόμα 17 δεύτερα για τον ημίχρονο. Θα μείνουν κάποια δεύτερα και για τους leftovers. Του τριών πόντων, άστοχο. Και θα πάρει το rebound ξανά η Salonix. Κρατήσουν την μπάλα μέχρι το τελευταίο σου. Λούκας πάει μέχρι μέσα, δύσκολο το πάει να κοπεί όμως. Θα πετάξει την μπάλα. 36-27 σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, 36-27, 3-12 λεπτό. Οι Salonix πήραν προβάδισμα. Εδώ θα είναι οι leftovers άστοχοι. Συν 9. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μάτς. Αρκετά δυνατό παιχνίδι. Ξεφύγαμε με 2-11 leftovers, αλλά συνέχεια έχασαν την επαφή. Τώρα προηγούνται με 9 οι Salonix, θα κάνουν λάθος όμως. Το πρώτο λεπτό. Το καλή συνεργασία και φάουλ. Ακόμα 22 για τη λήξη. Πολλές για τον Μπαρμπαρούση. Άσμος στην πρώτη. Έστωγος στην δεύτερη. Εδώ πέρα για τους Salonix. Οι οποίοι θα σκοράρουνε. Οι leftovers θέλουν να κατεβάσουν διαφορά. Εδώ θα κάνουμε 10, 8 και 50 για τη λήξη. Καλό πάτημα από τον Αντωνιά. Θα πάρει ο Μπαρμπαρούσης και θα σκοράρει. Το 30, σταθερά μπροστά η Salonix, οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν την διαφορά που έχουν. Λιούκα δεν την μπάλα εδώ και δίσου φάουλ από το χούρι. Σεζόν πάντοτε οι δύο ομάδες, οι τριών πόντων, άστοχο για τους Salonix. Οι leftovers θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Θέλω να κατεβάσω τη διαφορά. Υπάρχει φάουλ. Δύο βολές για τον Αντωνιάδη. Πάτσε καλά. 11. Μπορούσε να έχει πετύχει και call foul. Και
Άστα με την πρώτη βολή. Έχει και τρία φάουλ αν δεν κάνω λάθος. Το 8-31. Μιώνει διαφορά στους 7 οι Leftovers. Δεν θέλουν να κάνουν διάσπαση σαλόνι. Το βρουν καλά την μπαλά. Λιώνει ο χρόνος. Ωραία προσποίηση. Βγάζουν ένα σουτ. Στο τριοπόντο. Δεν ήταν κακό αλλά ήταν άσχημο. Μετά και 46. Ωραίο φλότερα από τον Αντωνιάδη και λιώνει ακόμα περισσότερο. Οι Leftovers αυτή την μπάλα. Κάντα 8.33, 7 λεπτά, 13 δεύτερα. Κυριάδης, σωτήριο πόντο, είναι λάδος λεφτόδες, άστοχο. Αλλαγιά του Σαλόνιξ. Λούκας με την μπαλά. Είναι πάντα οι δύο ομάδες. Λιούκας από το σπίτι του, θα το βάλει. Αυτές οι δύο ομάδες, 41-36, απάντησαν άμεσα οι Leftovers. Λίγας έλεγαν πριν ένα διάδρομο. Δυνατή η πάσα, θα πατάει την εξωτερική γραμμή. Εδώ κοιμήθηκαν οι Leftovers, οι κοιμήθηκαν οι Σαλόνις και μειώνουν πλέον οι Leftovers τους 3. Όταν χαλαρώνει το μπάσκετ στη τιμωρία δεν υπάρχει φάουλ. Θα επιστρέψει ο Στεριόγλου. 41-38. 2-2 το φάουλ. 5 δεύτερα στο τρίτο πόντο για τους Σαλόνι. Ξέφυγω. Στη γωνία. Σαράντα 4-38, ξανά στους 6. Ωραία θα πάρει την μπάλα ο Παπαδός, goal foul. Είδε το κενό στην άμυνα και δεν δίστασε. Θα σκοράρει. Ωραίο μπάσκετ από τις δύο ομάδες, 5 λεπτά και 34 δεύτερα για τη λήξη. Πάω εδώ τώρα από τον Βαρβαρούση. Εδώ δεν θα είναι τυχερός. Θα πάρουν μπάλα πάλι οι Σαλόνιξ όμως. Και θα σκοράρουν με τον Γιτέγο. Ακόμα 5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. 40. Hey!
Σαλόνης, θέλω να τρέξουμε τον Λιούκα και ένα σκοράρι. Είναι 8 ξανά η Σαλόνης. Ο Νιάδης ούτε ο πόντων είναι αστοχό. Ψηλά ο Λιούκας, ο οποίος σκοράρει και βοηθάει πολύ στην άμυνα. Τέσσερα λεπτά και 10 δευτερά. Στο τρίο πόντο είναι ο Σαλόνης. Αστοχό θα πάρει το ρυμπάντο του Βαρβαρούσης. Το Βεσσελόνι θα απειλήσουν το καλάθι. Θα μπορέσουν και οι Σαλόνιξ να... Ακόμα 3 λεπτά και 45 δεύτερα. Πόντος για τον Σαλόνι, άτοχο, παραμένει το 48-40. Χατζηγιαγκίου, τρία πόντο, άτοχο, θα πάρει το ριμπάου του Σαλόνι, το οποίο θα προστατεύσω την μπάλα. Δεν έχουν να όμως δώσω φάουλ, το βέρς, θα το όμως θα δουν τη χέρι. Θέλουν να βγουν κάτι καλά σιγά να μειώσουν, θα το αρχίσουν όμως. Λούκας πάει μέχρι τη μέσα, ωραία την άμυνα και βγάζει το σκορ 50-40. 2,5 λεπτά ακόμα. Χωρίς τον αριθμό της φανέλας, οπότε λογικό είναι να μην τους αναγνωρίζουμε. Ο Κυραμιδάς είναι με το νούμερο 11 θεωρητικά, playmaker των Σαλόνιξ. Σκοράζουν εδώ με τον Βαρδάκα οι Λεφτοβές. Δίνουν τους 10, πήραν τα ημάους νωρίτερα. Λιούκας κατεβάζει την μπάλα, έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Καλή κυκλοφορία της μπαλάς. Εδώ, τα βήματα. Μπάλα για τους Λεφτόβερς, οι οποίοι θέλουν να κατεβάσουν τη διαφορά. Τους 10 οι Σαλόνιξ, οι οποίοι έχουν πάρει το προβάδισμα από το ημίχρονο. Παραμένουν σε ζώνη.
Ένα λεπτό για την τρίτη περίοδο, Χατζηγεωργίου κακός, ούτε είναι σούπερ. Γιούκα θέλει να κατεβάσει την μπάλα, δεν έχουν να δώσει πάλι λεπτό βερ. Κάνει κάποιο διάδρομο. Καλή συνεργασία. Εδώ υπάρχει τζάμπολ, βελάκι για τους Σαλόνικς. Ακόμα 8 δεύτερα. Δούμε ποιος θα πάρει το σουτ. Εδώ το Γιούκα, κάνει ένα χουπ, κάνει ένα άτομο. Θα ανανεώσουν όμως τους Σαλόνικς. Του τριών πόντων από τον Τέβο, θα είναι άστοχο. Μια επίθεση, θα μείνει χρόνος και για τους Σαλόνικς. Μπάλα για τους Λεφόβερς. Θέλω να μειώσουν, ναι, να πάνε με τρίτη στην τέταρτη περίοδο. Στο Σωτομίδης. Πετάξει την μπάλα. Ζασιάκος, αλλά θα κάνει και λάθος. 5 δεύτερα και 2 δέκατα για τους Σαλόνικς. Θέλω να βιαστούμε, θα πετάξουν την μπάλα στο τρίτο πόδι. Να το πω, τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. 92-42, σε λίγο και πάλι μαζί για την τελευταία περίοδο. Λοιπόν, τελευταία περίοδος για τις δύο ομάδες. 42-42. Με το Βέρτς πάνε με 10. Έλα πίσω, τρέχα πίσω. Μπάλα για τους Σαλόνικς, οι οποίοι προηγούνται με 10. Θέλουν να σκοράρουν με τρίποντο, να προσάσουν. Υπάρχουν τότε Παπαρούσου. Θα πάνε σε μια πιο γρήγορη επίθεση από μια στιγμή να πάρει φάουλ. 9:34. Ο Αντωνιάδης. Καλό να μην διατηρήσουν το προβάδισμα, αλλά κάνουν λάθος εδώ, θα πούν σε διασμό. Λεπτό βερ. Θα πάρει το φάουλ, δύο βολές. Με το μάθος έτσι, δεν είχε νούμερο, 24. Αλλά απλά δεν πήγε ράμπη. Όχι. Α, ναι. Δηλαδή. 58. Για τη λήξη της αναμέτρησης. Μόνο στους 6 λεπτοβέρ. Πάμε μέχρι μέσα από την Αντωνιά, θα είναι άσχετη. Και χρειάζεται υπάρχει φάουλ. Costa! Costa! Gira, Mario!
τέταρτη περίοδο. Καλώνει στην επίθεση. Το 23. Καλάθι και 54-46. Ακόμα 8 λεπτά για το τέλο. Δεμιάδη, θα δει το σκορ. Θέλει και θα κάνει το σκορ 54-48. Μεγάλο Στέλιος Παρθενάκης το δήλωνε ανοιχτά στην κάμερα. Τεράσιος Άλεξ Παμπούμ με σκουπουγιές. 56-48. Όλο το παρεάκι εδώ πέρα. Γεράσιμο στα θάνατο. Άλεξ Μπούμ. Φύγαν οι φαντάροι βέβαια. Καταρούλια και Ξανθιώτης. Να κοιμάστε ήσυχοι το βράδυ. Τα σύνορα είναι ασφαλείς. Λοιπόν, 56-51, τα και 12 για τη λήξη της αναμέτρησης. Σαλόνιξ, οι οποίοι δεν παρατούν τα όπλα και διατηρούν το προβάδισμα με 8 πόντους. Τα λεπτά ακόμα, ωραίο μάτς για την διοργάνωση του κυπέλου. Ο Αντωνιάδης θέλει να συνεχίσει το κρεσέντο του και να το κάνει. 59-54, time out για τις δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμε παιδιά, πάμε! Ακόμα 7 λεπτά, 6.47 για την λήξη της αναμέτρησης. Κον! Έχουν μειώσει στους 5 οι λεπτοδέσεις, όταν κάνουν και λάθος οι Σαλόνιξ. Και είμαστε, ρε, ζωή, και είμαστε στις 18 άντρες, έτσι. 8 άντρες ή τον αρθοπιό. Κον. Ακόμα 6,5 λεπτά. Οι leftovers θέλουν να μειώσουν. Έχουν κατεβάσει τη διαφορά του 10 πόντους. Ο Χούρης στην επίθεση. Εδώ. Θα αρχίσουν όμως. Θα πάρει ο Παπαρούς στο rebound. Θα πέσει κάτω. Δηλαδή θα πάρει την μπάλα. Μαγικά πράγματα από Λιούκα. Θέλει να πάει σε ένα coast to coast. Υπάρχει foul. Δύο βολές. Πολλές για Λιούκα, ο οποίος με το νούμερο 55... ...60-54, οι leftovers δεν αφήνουν τους Σαλόνιξ να ξεφύγουν και έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. ...3-2 τα φάουλ, οι Σαλόνιξ οι οποίοι... Ξέφυγαν και με 11, αλλά τώρα προηγούνται με 6. Και οι leftovers δεν πρόκειται να παρατήσουν, αρκετά ισοδύναμες οι δύο ομάδες. Κύπελο για τον μπασκετάκι, τελειώνει ο χρόνος. Θα πρέπει να γίνει κάποιο σουτ, θα την Γεωργίου ψάχνει κάποιο διάδρομο. Θα δώσει το χούρι, αλλά δεν βλέπω το χρονόμετρο. Οπότε η μπάλα είναι για τους Σαλόνιξ εδώ. Δεν βοήθησε και ο πάγκος. Ακόμα 5-40. Λιούκας θα πάρει το τρίποντο και θα ευκαιρίσει να την πάρει την net στις 45 μοίρες. Δημήτρη.
επανακτούν τη διαφορά των 9 πόντων οι Σαλόνιξ, αλλά εδώ θα πάρουν δεύτερη επίθεση. Θα έχει δύο βολές η ομάδα των Leftovers, θα επιστρέψει ο Χρυσοστομίδης. Θα δώσει ανάσα στο Χατζηγεωργίου. Βολές για τους Leftovers, σημειώνουν στους 8. Αλλαγές, γιατί αλλαγή για τους Σαλόνιξ που τρέχει ο Αντρέ. Λοιπόν, 63-55, ακόμα 5 λεπτά, Σαλόνιξ θα πάρουν και άλλο τρίποδο και ξεφεύγουν άρκετα. Αρκετά η mouth για τις δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί. 5 λεπτά ακόμα, 66-56, σεζόνι Σαλόνιξ, σεζόνι και οι Leftovers, οι οποίοι θα πρέπει να κατεβάσουν τη διαφορά με μεγάλα σουτ. Υπάρχει χρόνος, εδώ όμως θα κάνουν λάθος, όταν χάνει την παλιά είναι δύσκολο να μειώσεις. Λουκάς θα παίξει κάτω, θα προσπαθεί ωραία, αλλά εδώ θα λίγο να χάσει την μπάλα, δεν τον παρπαρούσει, τον παίξει στα πόδια. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, 5 δεύτερα. Πρέπει να δουν τον χρόνο οι Σαλόνιξ. Θα ανανεώσουν και σκοράρουν. Εδώ στάθηκαν και λίγο τυχεροί στην διεκδίκηση της μπάλας. 68-56. Σεζόνι πάντοτε Σαλόνιξ, τελευταία 4 λεπτά. Θέλω να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Θα το βρούνε με τον Στομίδη, ο οποίος σχεδόν στη λήξη του χρόνου θα σκοράρει. Κύπελο για το μπασκετάκι, Winter Cup 24-25, 3-47 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Λούκα κάνει κάποιο διάδρομο, θα το κλείσουν οι Leftovers. Καλή όμως προφορία και καλά. Τα κυκλοφορείς καλά την μπάλα, θα σου βγουν και καλές επιλογές για τούτ. Απαράβατος νόμος στο μπάσκετ. Είσαι όλα τα ομαδικά αθλήματα. Το τρίο πόντων για τους Leftovers, άστοχο. Με τη βοήθεια, δύο παιχτών θα πάρουν το rebound. Σαλόνιξ και θα προσπαθήσουν να πάνε σε ένα σετ παιχνίδι. Άστοχο το τρίποντο. 3 λεπτά ακόμα, 70-58. Λάθος για τους Σαλόνιξ, τώρα ένας εναντίον ενός, πάει να καρφώσει ο Λούκας, αλλά το χάνει. Θα ξαναπάρουν και θα σκοράζουν. Ωραίο 72-58. Ακόμα 2,5 λεπτά. Θα είναι άντε και Leftovers, θα φύγουν στον εφηβιασμό ξανά. Σαλόνιξ, θα αυτοκλήσουμε. Και έχουμε time out. 2-22 για τη λήξη της αναμέτρησης. Λοιπόν, ακόμα 2,5 λεπτά. Θα σκοράρουν με το Χατζηγεωργίου οι Leftovers, 74-60. Θα πιέσουνε, μετράει διαφορά, παρά το γεγονός ότι είναι κύπελο, εδώ θα παίξουν καλή άμυνα. Μπορείς και όχι. Στην επίθεση η Σαλόνιξ, εδώ θα κάνουν φάουλ οι Leftovers, είχαν να δώσουνε. Έχουν ένα ακόμα, είναι το τρίτο. Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Ένα και 46.
οι Σαλόνες οι οποίοι θέλουν να σκοράνε, εδώ θα χάσουν την μπάλα, καλή άμυνα από τους Leftovers. Θα κάνουν φάουλ, ενώ είτε το πέμπτο, τζάμπα φάουλ δηλαδή. Ένα και 38. Ένα και 38, 54, 61. Θα πιέσουν Leftovers σε όλο το κήπεδο. Και θα κάνουν λάθος. Να που η άμυνα τους θα αποδίδει καρπούς. Ο Χούρη θα πασάρει μέσα στο ζωγραφιστό. Καλάθι. 74, 63. Μια πάσα όμως θα φύγουν σαν βιασμό οι Σαλόνις και θα σκοράρουν, ε. 1 και 19. Ψηλό τέμπο στο μπάσκετ των δύο ομάδων. Κουτρίνο πόντα από το Χούρι, κακό. Και θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό. Ίσα ίσα να περάσουν την μπάλα οι Σαλόνις. Να μην χρεωθούν με παράβαση 8 δευτερολέπτων. Κουτρίνο πόντα, άστοχο. Θα πάρουν Leftovers με μεγάλη προσπάθεια. Ο Χούρ θα προσπαθήσει να βρει κάποια επιλογή. Θα ανανεώσουν οι Leftovers. Μπαρμπαρούς, σου τριών πόντο. Να το γος. Νέα ανανέωση όμως. Ψάχνει ο Χρυσοστομίδης κάποια επιλογή. Στη λήξη του χρόνου. Το σουτ. Και ακόμα 30 δεύτερα. Θα πάνε σε μεγάλη επίθεση της Σαλόνης. Πάμε ξανά ότι μετράει η διαφορά. Λούκας Ρουίκη μια πολύ ωραία assist και το σκορ γίνεται 76-63. Η Σαλόνης θα είναι 78-63. Μεγάλοι νικητές, θα πετάξει την μπάλα ο Χατζηγεωργίου, δεν θα ευστοχίσει. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.